Εξαιτίας της πείνας που υπήρχε στην Αθήνα, πήγαμε στο χωριό της μητέρας μου. Θυμάμαι μια στιγμή που είχε έρθει ο Άρης Βελουχιώτας μαζί με τους δικούς του αντάρτες και τον είδα έτσι με πέτσινο σακάκι, γενιοφόρος και σκούφο στο κεφάλι, και μετά ανέβηκε σε ένα μπαλκόνι, στο μπαλκόνι της πλατείας της Περχιάδος, για να μιλήσει ο Άρης Βελουχιώτας. Όλοι τον φοβόντουσαν γιατί είχε μια φήμη δίκαιο ανθρώπου, δηλαδή δεν χάριζε κάστανα και δεν μιλούσε κανείς. Οπότε περνάει ένας γάιδαρος έτσι από κάτω, είχε μαζευτεί κόσμος και αρχίζει να ογκανίζει έτσι. Και τότε γέλασε ο ίδιος ο Άρης Βελουχιώτης και μετά γέλασε και ο κόσμος. Και έτσι έσπασε ο πάγος και ακούσανε με ησυχία αυτά που έλεγε. Το δίκοχο του αντάρτη. Θα μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι και ένας Έλληνας πολεμιστής του 21, σιγά σιγά καθώς βγαίνει. Ή ένας ληστής των ωραίων. Από αυτούς που ζωγράφιζε ο Χριστίδης και ο Θεόφιλος. Δεν με νοιάζει σε ποια εποχή βρίσκονται, θέλω να βρίσκονται στην εποχή της καρδιάς μου. Ο αντάρτης της παιδικής μου ηλικίας.